Στην πολιτική επικαιρότητα, λίγα 24 ώρα πια πριν από τη στιγμή που θα βρεθούμε μπροστά στην κάλπη, όλοι οι πολίτε αυτή τη χώρα. Και στην περίπτωση του Εύρου, έχουμε υποψήφιο βουλευτή για μία ακόμη φορά τον Αναστάσιο Δημοσχάκη, τον βουλευτή ανενεργία και πρώην αρχηγό τη Ελληνική Αστυνομία, επίτιμο αρχηγό τη Ελληνική Αστυνομία με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα κύριε Δημοσχάκη. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το δελτίο απόψε το βράδυ. Ε, θέλω να μου πείτε να ξεκινήσουμε ε, εκτός ε, σειράς θεμάτων όπως εγώ τουλάχιστον τα έχω βάλει γιατί ε, λίγο πριν ξεκινήσουμε με τον ε, κ. Δημοσχάρη και συζητούσαμε το γεγονός ότι αυτές τις μέρες υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του Εύρου θέλω να μου πείτε ποια ήταν η πιο εύκολη και η πιο δύσκολη στιγμή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ε, σε ό,τι αφορά τους πολίτες τι ήταν αυτό που σας είπαν και σας... Ευχαρίστησε και αυτό που σας δυσκόλυψε περισσότερο. Με, με δυσκολεύει να ξεκινήσουμε από το δυσάριστο. Με δυσκολεύει περισσότερο όταν βρίσκουμε στους οικισμούς. Διότι ως γνωστόν βρίσκουμε στους οικισμούς και στα χωριά τακτικά. Και μάλιστα κάθε Κυριακή αν δεν έχω πρωτόκολλο... ...επισκέπτομαι μέσα από την Κυριακά Θεία Λειτουργία του οικισμού χωρί να γνωρίζει κανεί σε, ποιον, σε ποιο χωριό θα μεταβώ. Η κατάσταση αυτή η οποία επικρατεί στα χωριά μας είναι απαγορευτική. Είναι στενάχωρη. Και μπορώ να πω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο εκφράζουν οι συμπολίτες μας είναι η κατάντια των χωριών μας και των οικισμών μας. Και αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για τη λειτουργία του νομού, αλλά ταυτόχρονα όμως έχει μεγάλη και μεγάλη συνέπεια σε ό,τι αφορά τον πυλώνα που λέγεται ο Εύρος. Διότι ως γνωστόν, τα ζωντανά χωριά αποτελούν ενεργά στρατόπεδα. Ενεργά στρατόπεδα προστασίας της ευαίσθητης αυτής της περιοχής με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε, αλλά όμως όταν έχουμε ε, κατοίκους κατοίκου σε περιορισμένο αριθμό, όταν έχουμε κατοίκου σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Από εκεί και πέρα το μέλλον είναι, δεν είναι ευίωνο. Και πολλές φορές βρίσκουμε στους οικισμούς χωρίς να συναντώ άνθρωπο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα όχι μόνο για τους συμπολίτες μας που σε λίγες μέρες θα αποφασίσουν και με την, με το, με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε ποιο κόμμα θα δώσουν την προτεραιότητα αλλά και την ψήφο τους και το σταυρό τους φυσικά σε ό,τι αφορά τους βουλευτές είναι κάτι το οποίο το μήνυμα αυτό το στέλνω με την ευκαιρία της σημερινής, της απόψινής κουβέντας μας το στέλνω και σε αυτούς που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα όμως το στέλνω και στην κεντρική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον οποίο έχω ενημερώσει κατά επανάληψη, πιστεύω στην αναζωογόνηση των οικισμών. Πιστεύω στα χωριά μα. Μπορεί να χάνουν, να σβήσουν τα φώτα προσεχώ, παράδειγμα και για λόγου οικονομία, ε, σε ό,τι αφορά τη στερεά Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, σε ό,τι αφορά την Πελοπόννησο. Αλλά το να σβήσουν τα φώτα στα χωριά του Εύρου και στα νησιά του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου είναι εθνικό έγκλημα. Και προ αυτή την κατεύθυνση έχω λύσει. Έχω λύσει για τι οποίε θα επαναπροτείνω και θα ταυτόχρονα θα διεκδικήσω και σε υπερεθνικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει. Εκτιμώ ότι θα είναι τη Νέα Δημοκρατία και έτσι η συνεννόησή μα πιστεύω να είναι πολύ πιο εύκολη από ότι οποιαδήποτε άλλη είναι κυβέρνηση. Είναι διατεθειμένο ο κ. Μητσοτάκη να ακούσει και να υιοθετήσει, αν είναι ο επόμενο πρωθυπουργό, τι προτάσει αυτέ. Τι κουβέντε έχετε κάνει μαζί του. Έχω κάνει, την εξής κουβέν... έχω κάνει πολλέ κουβέντε. Κάθε κουβέντα που κάνουμε όταν τον επισκέπτομαι στο Μαξίμου, ειδικότερα, του εγχειρίζω πέραν της προφορικής ενημέρωσης και μάλιστα σε περιορισμένο χρόνο, το εγχειρίζω και ένα ενημερωτικό σημείωμα. Πιστεύω ότι αυτά έχουν σχέση όλα με την λειτουργία του νομού. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε την Οριστεάδα το διδημότικο του Σουφλί και τις Σφαίρες. Μου δόθηκε ευκαιρία, του υπογράμμισα ότι μια και είσαστε υποψήφιος και στην εκλογική περιφέρεια του Εύρου θα πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε στην επόμενη φορά την ισότιμη και την ισόρροπη ανάπτυξη του κεντρικού και βορείου Εύρου σε σχέση με, την, με τον Νότιο και κυρίως την Αλεξανδρούπολη. Ε, και είδα ότι στον μεθεπόμενο σταθμό μας που ήταν το Σουφλί ναι. έκανε τη δήλωση ότι δεσμεύουμε για την ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη του Βορείου Εύρου σε σχέση με τον Νότιο Εύρο. Για μας αυτό ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα. Και πιστεύω ότι ε, ω υποψήφιο στην εκλογική μα περιφέρεια θα τηρήσει τον λόγο του. Είναι, είναι μια δέσμευση ενό πρωθυπουργού, εν ενεργεία πρωθυπουργού. Και, και πολύ, με πολύ χαρά το γνωστοποιώ. Άρα λοιπόν η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα για την περιοχή. Η οικονομική ανάπτυξη του εύρου. Και από ό,τι καταλαβαίνω, για να ανασταθούν τα χωριά, πρέπει να υπάρχει και οικονομική στήριξη και κοινωνική στήριξη των οικογενειών. Βεβαίω, πιστεύω, πιστεύω σε ένα διπλό πρόγραμμα. Πιστεύω σε ένα διπλό σχέδιο. Το πρώτο σχέδιο θα πρέπει να είναι της χώρας, της κάθε χώρας, μέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο σχέδιο θα πρέπει να είναι υπερεθνικό. Θα πρέπει να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα, τα κράτη της εξωτερικής περιμέτρου ναι. θα πρέπει να στηριχθούν. Δεν είναι μόνο ο εύρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και όλες, όλες οι χώρες της εξωτερικής περιμέτρου έχουν έναν εύρο όπως καταδείχτηκε περίτρανα ιστορικά από την ιδιότυπη πολιορκία που ασχήθηκε από την Λευκορωσία σε ό,τι αφορά την Πολωνία, χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους σε ανάγκη, τους οποίους εκτόξευσε, προωθούσε προς την Πολωνία. Και μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν πολύ πιο έντονες, πολύ σκληρές, από ότι ήταν στην περιοχή τη δική μα. Είναι ισχυρή κατά... η χώρα μα για να ασκήσει τέτοια πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απαιτήσει να γίνουν όλα αυτό. Βεβαίω. Πρώτα απ' εγώ, αν ήμουν σήμερα αρχηγό τη ελληνική αστυνομία, το πρώτο που θα ζητούσα θα ήταν αυτό. Το πρώτο που θα ζητούσα θα ήταν αυτό. Και το ζήτησα αυτό από τον Μαργαρίτη Σχοινά Αλλά πιστεύω ότι θέλει εθνική πολιτική για να μπορέσουμε σε επίπεδο κυβέρνηση ναι. να, να διεκδικηθεί. Διότι, θέλω να σας ενημερώσω, ως αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και, και μέλος της Task Force των Αρχηγών Αστυνομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήρχε το αυτό το όργανο κάθε τρει μήνες. Μέσα σε δύο χρόνια, κατόρθωσα να πείσω τους ομολόγους μου, αυτοί να πείσουν τους υπουργούς τους και να ληφθεί απόφαση υπουργών και στη συνέχεια απόφαση αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύθηκαν οι, οι, οι αστυνομικέ δυνάμεις κατά 6.500 στελέχη από όλες τις αστυνομίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. με την ομπρέλα του Frontex και τον Μάρτιο όταν ολο, είχα ολο, ολο, α, ολοκληρώσει τον κύκλο τον Μάρτιο τον Απρίλιο ήρθαν αυτές τις δυνάμεις με, με, <coughs> συγγνώμη, ναι. με ε, εναέρια μέσα, με πλωτά μέσα, με οδικά ε, και αστυνόμευαν μαζί ε, με την ελληνική αστυνομία, με τα στελέχη, με τα τμήματα εδώ, συνωριακής φύλαξης, ε, τα σύνορα, καθώς επίσης και τα, και τα, και τα θαλάσσια. Δυστυχώς αυτό το πλεονέκτημα το χάσαμε το 2009. Ε, διότι με την πολιτική, πολιτική, με την, με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα και αποχώρησαν από την συμφρούρηση των των συνόρων μα. Αλλά λοιπόν πιστεύετε ότι είναι θέμα πολιτική και, και άσκηση πίεση όλη αυτή η ιστορία. Βεβαίω το πιστεύω και εγώ προ αυτή την κατεύθυνση θα το διεκδικήσω αυτό το. Πιστεύετε όμω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά και σε ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίο διοικεί κάθε φορά ή βρίσκεται στο τιμόνι τη χώρα ε, κάθε φορά και δημοσχά και τι θέλω να πω. Πιστεύετε ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή θα είναι διαφορετικά τα πράγματα αν τι εκλογέ την Κυριακή τι κερδίσει ε, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται η χώρα μας και θα σας πάω αμέσως μετά και στις εκλογές στην Τουρκία. Πιστεύω ότι ζήσαμε την διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραλάβαμε αδιέξοδα, παραλάβαμε, παραλάβαμε τέλμα, παραλάβαμε καμένη γη να χρησιμοποιήσω και την, ε, και την διατύπωση από τα περασμένα ναι. χρόνια. Ε, ωστόσο όμως παραλάβαμε και ιδωμένες, παραλάβαμε και μόριες, διότι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων και η, η, μαζική παραβίαση των συνόρων και η παράνομη εισδοχή, αυτά δημιούργησαν σοβαρότητες παρενέργειες. Με αποτέλεσμα να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να φέρει τα βόρεια σύνορά τη να φέρει τα, σ, στα βόρεια σύνορά μας τα σύνορα της αυστρο και όσοι έρχονταν στην Ελλάδα έμεναν ως καθίζημα. Ναι. Αυτό το καθίζημα, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό από που παραβίασαν τα σύνορά μας βρίσκονται στην κάτω Αθήνα και η κάτω Αθήνα, κύριε Σταυρίδη, δεν λάμπει. Δεν λάμπει. Όταν λέω δεν λάμπει, δεν λάμπει. Την υπηρέτησα την Αθήνα, την πονώ πραγματικά γιατί την υπερασπίστηκα στα δύσκολα Δυστυχώ αυτή είναι η εικόνα, αυτά είναι έργα. Υπάρχει της... όμω περιθώριο βελτίωση αυτή τη εικόνα. Βεβαίω υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Ε, γι, αυτό, όταν, γι' αυτό λέω, αλίμονο εάν ο τόπο διακυβερνηθεί ναι. από τον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχει πράξει η σημερινή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των συνόρων μα σε ό,τι αφορά την λήψη μέτρων ε, τα οποία έχουν σοβαρό ε, ανα, αναπτυξιακό πρόσημο. Και όχι μόνον. Πιστεύω, πιστεύω σε αυτήν την κυβέρνηση, πιστεύω στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω το ότι ο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ε, όταν αντέστη στην, ε, ε, στην υβριδική επίθεση, την τρίτη μέρα, όπω ενθυμίστε, οι επικεφαλεί των ευρωπαϊκών θεσμών εδώ. ήρθαν εδώ και μα καμάρωναν και, καμάρωνα και μα εξ, εξέφρασαν με την εδώ παρουσία του την ε, ικανοποίησή του και δήλωσαν ότι θα μα στηρίξουν. Και γι' αυτό έχουμε, λαμβάνουμε αποτελεσματικά μέτρα, είτε είναι αυτά της φυσικής προστασίας με την πρόσληψη των, ειδικών, των συνοριακών φυλάκων και όχι mm -hmm. μόνον, ε, ηλεκτρονικής, εσείς τα βλέπετε και μάλιστα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας ότι έχουμε ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο πραγματικά εγώ το, το χαίρομαι από τη μια μεριά, αλλά το ζηλεύω και από την άλλη, διότι δεν είχα αυτή την τεχνική αυτή την ηλεκτρονική κάλυψη όταν ήμουν αρχηγό. Μπορεί να έκανα το πολύ online το μεγάλο έργο πληροφορική, όπω το είπε και ο ίδιο ο Πιερακάκη, όταν τον επισκέφτηκα, ότι μπορέσαμε να δομήσουμε το ψηφιακό κράτος πάνω σε αυτόν τον πυλώνα τον οποίον είχαμε, είχαμε προχωρήσει εμεί mm -hmm. εμείς που ήταν ένα έργο, απίστευτο έργο πληροφορικής με 375 εφαρμογέ, με 6.500 θέσει εργασία, με πλήρη κάλυψη της χώρας σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο και ήταν αυτό το σύστημα το οποίο έκανε και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών και τα λοιπά Υπουργεία τις διασταυρώσεις, τις περίφημες που θέλαμε ε, και, ε, να πετύχουμε. Τώρα, ε, η Τουρκία πάει σε επαναληπτικές εκλογές. Ε, είδαμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Η χώρα μας έχει εκλογές την Κυριακή. Ε, γιατί πιστεύετε ότι ιδανική, το ιδανικό αποτέλεσμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σταθερότητα στη χώρα και τι ρόλο μπορεί να παίξει το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών. Πρώτα-πρώτα, είναι, είναι ιδανική περίπτωση και είναι το καλύτερο αντίδοτο για τη γειτονική Τουρκία στη διακυβέρνηση της χώρας να είναι η Νέα Δημοκρατία με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί? Διότι πέτυχε διεθνείς συμφωνίες. Πέτυχε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία με την οποία σφραγίστηκαν τα σύνορά μας και με την υπογραφή αλλά και με τη σφραγίδα της Υπερατλαντικής Συμμάχου και μάλιστα με συμμετοχή, με, με συμμετοχή σε περίπτωση εθνικής εκτροπής ή, ή σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδος-Τουρκίας. Δεύτερον, έχουμε αυτή τη στιγμή πετύχει την ελληνο-γαλλική συμφωνία η οποία ε, τάραξε τα νερά του Αιγαίου ε, και θορυβήθηκαν πάρα πολύ οι γειτονέ μας. Βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι μετά από δέκα χρόνια μνημονιακών ετών, μετά που ε, μπόρεσε, μπόρεσε ε, το ελληνικό κράτος να εξοπλίσει τις ένοπλες και με τα Ραφάλ και με τις Μπελαρά, τις ε, Φρεγάτες, Φεράτες. αλλά ταυτόχρονα όμως εκεί, εκεί που έγινε κοσμογονία και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας, είναι ο κλάδος του ελληνικού στρατεύματος. Όπω αντιλαμβάνεστε, αυτό, αυτοί οι εξοπλισμοί μα δίνουν πλεονέκτημα και έχει χάσει και την ψυχραιμία του ο γειτονά μα. Γι' αυτό είμαστε, είμαστε δύσκολοι αντίπαλοι και όχι μόνο. Εμεί θα συνεχίσουμε αυτέ τι πολιτικέ. Εγώ όταν ε, ολοκλήρωσα τον κύκλο μου να είμαι ανα, ε, Εθνική αναπληρωτής τομεάρχης εθνικής άμενας επί τρία χρόνια την, τα, τα, δύο με, τον, με επικεφαλής τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον ένα χρόνο με τον ε, Βασίλη τον Κεχίλε παρέδωσα ένα φάκελο ογκοδέστατο με πολιτικές στις οποίες έπρεπε να εφαρμόσει το ελληνικό κράτος όπως αυτές προέκυψαν μέσα από αυτήν τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Πολιτικές οι οποίες μπορώ να σα πω ήταν σπουδαίες, ήταν οραματικές. μπορούσαν να, μπορούσαν να προστατεύσουν τη Δύση. Και πιστεύω προ αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο την Ελλάδα, ναι. αλλά ολόκληρη τη Δύση. Πιστεύω προ αυτή την κατεύθυνση, στην επόμενη τετραετία θα συνεχίσει η κυβέρνηση να, εξοπλίζει, να ε, ισχυροποιείται. Έτσι, περισσότερο η, η Ελλάδα. Τώρα θα σα κάνω το τελευταίο ερώτημα δευτερολέπτων, σχεδόν προβοκατόρικο. Αυτό όμω ε, σημαίνει ότι στην επόμενη τετραετία, αν η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να έχουμε και έναν υπουργό από την περιοχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, αλλά... Δεν είναι στο χέρι του βουλευτού. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού. Ένας ισχυρός βουλευτής, όμως. Ο Πρωθυπουργός, ο ως ο γνωστόν από το Σύνταγμα, έχει την, την ευθύνη, αλλά και το δικαίωμα, να συγκροτεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, το οποίο αυτός πιστεύει που μπορεί να να λειτουργήσει κατά τέτοιο υποδειγματικό τρόπο και να παράγει πολιτικέ και, να, και να, οι πολιτικέ αυτές να υλοποιούνται. Έχω διατελέσει πρώτο. Πρώτο σε έναν οργανισμό μεγάλο. Τον πλέον κεντρικό, ίσω και το μεγαλύτερο της χώρας Με 55.000 στελέχη. Εγώ έκανα το συγκροτούσα με τις αποφάσεις του ε, το ΝΑΤΑ, το Συμβουλίου Κρίσεων, την ομάδα των αντιστρατήγων, των υποστρατήγων, των ταξιάρχων, ε, των αστυνομικών διευθυντών όλη τη χώρα για να μπορέσω να έχω καλό αποτέλεσμα. Και δεν παρενέβαινε ουδή. Ουδή και, το, και το λέω ειλικρινώ. Διότι έλεγα και στον Υπουργό μου, έλεγα και στον Πρωθυπουργό μου ότι τότε ότι θέλω να σα δοξάσω. Αφήστε με να κάνω την ομάδα αυτή που θα είναι αποτελεσματική. Και πράγματι έτσι γινόταν. Και νομίζω ότι και το αποτύπωμα το οποίο αφήσαμε εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ ισχυρό και άνεξίτηλο. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε πίσω για τη συνέχεια του δελτίου μα.